Θα δούμε λοιπόν πώς θα ρυθμίσουμε τις οφειλές που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία και στις τράπεζες. Η κυρία Ανδριάννα Ζαχαρίου, δικηγόρος, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και βεβαίως πώς πρέπει να κινηθούμε. Τι λύσεις έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, με την πρώτη μας κάρτα. Να δούμε, θα τα ξεχωρίσουμε, Ανδριάννα μου, για να καταλάβουμε. Οφείλουμε λοιπόν, γιατί και ποιος δεν έχει μία οφειλή στην τράπεζα, στο ασφαλιστικό ταμείο και βεβαίως και στην εφορία. Να ξεκινήσουμε για να δούμε ότι οι οφειλές κόκκινων δανείων ανέρχονται σε 100 δις ευρώ, το ποσό των κόκκινων δανείων μέχρι σήμερα. Έως το 2019 τα κόκκινα ήταν περισσότερα και άλλα δάνεια συνολικού ύψους 30,4 δις ευρώ. Σοφία, η αλήθεια είναι ότι όσο η οικονομική κρίση προχωρεί και είμαστε πια στον 8ο χρόνο αυτής, έτσι, έχουμε κλείσει αυτά χρόνια, οι οφειλές προς κόκκινα δάνεια αλλά και προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και αυξάνονται συνέχεια. Σε αναντιστοιχεία με μισθούς και συντάξεις που μειώνονται συνέχεια, μειώνονται καταστροφικά. Έως το 2019 λοιπόν θα έχουν κοκκινήσει άλλα 30 δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια ευρώ σύνολο κόκκινων δανείων, πέραν των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι ήδη κόκκινα. Δεν γίνονται σούμα αυτή τη στιγμή αυτά, διότι από τα 100 δις κάποια θα εξυπηρετηθούν, κάποια θα δοσοποιηθούν, κάποια θα ρυθμιστούν και πιθανώς το 2019 κάποια θα διαγραφούν. Καταλαβαίνετε όμως ότι το ύψος του ποσού είναι τεράστιο, έτσι. Είναι μια μαύρη τρύπα που δεν ξέρουν οι τράπεζες τι θα την κάνουν. Στο πλαίσιο μάλιστα της ανάγκης για ρευστοποίησης και της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίησης. Ο κόσμος δεν έχει να εξυπηρετήσει τα δάνειά του, δεν έχει να ρυθμίσει καν με δόσεις ό,τι υπόλοιπο δανείο έχει. Βρίσκεται λοιπόν σε αδιέξοδο κάθε οφειλέτης και τα αδιέξοδα είναι ως εξής, όπως θα δούμε και θα δούμε και στην επόμενη κάρτα. Ποιο είναι το αδιέξοδο των κόκκινων δανείων για τους οφειλέτες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, είναι η καταγγελία δανείων από τις τράπεζες είτε πώληση αυτών σε funds τα οποία ακούμε. Το ένα λοιπόν φέρνει τώρα το άλλο. Καταρχήν οι τράπεζες έχουν ήδη πια ξεκινήσει, έτσι, γιατί έχουν φτάσει και εκείνες στο όριο που χρειάζονται να έχουν ρευστό και δεν μπορούν άλλο να είναι ανεκτικές με τις μη εξυπηρετήσεις των δανείων. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν καταγγελίες στα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα, ορισμένες τράπεζες τις καταγγελίες τις έχουν ξεκινήσει και σε δάνεια που εξυπηρετούνται, που έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται σε λιγότερο από ένα έτος, ενώ η συνήθις πρακτική ήταν να καταγγέλουν δάνεια που σταμάτησαν να εξυπηρετούνται ένα έτος και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα θέλει οπωσδήποτε ρευστό και πρέπει από οποιονδήποτε οφειλέτη, έτσι, να βρει χρήματα, να βρει δόσεις, να βρει το οτιδήποτε. Είτε λοιπόν προχωρούν σε καταγγελία άμεσα του κόκκινου δανείου, είτε προχωρούν σε πώληση αυτού, σε fund. Στη συνέχεια λοιπόν τα βλέπουμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Έχουμε κλιμάκωση στην επόμενη κάρτα των πληστηριασμών μετά το τέλος του. Ακολουθεί λοιπόν μετά την καταγγελία των κόκκινων δανείων η διενέργεια πληστηριασμού. Διότι το δάνειο που καταγγέλλεται έχει πίσω του ένα ενυπόθηκο ακίνητο. Αυτό το ακίνητο η τράπεζα αν το δεσμεύσει κάτι πρέπει να το κάνει. Θα το πληστηριάσει λοιπόν. Να ρευστοποιήσει και να έχει χρήματα λοιπόν από αυτό. Αυτό είναι όλο το ζήτημα για να εξοφληθεί και η οφειλή. Οι πληστηριασμοί θα κλιμακωθούν από το τέλος Αυγούστου, οπότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, που όπως Σοφία πάρα πολλές φορές έχει υποθεί και στη δική σου εκπομπή, με ένα πάρα πολύ απλό κουμπί, πλέον θα είναι πάρα πολύ εύκολοι οι πληστηριασμοί από οποιοδήποτε σημείο της γης, από τον οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε οικονομική κατάσταση έχει, αρκεί να καταθέσει έτσι ένα παράβολο εγγύησης ηλεκτρονικά και αυτό έτσι και να κριθεί αποδεκτό αυτό από το συμβολογράφο που το διενεργεί. Όλα πάρα πολύ λοιπόν εύκολα και ο κόσμος άρα προχωρώντας στο επόμενο θα βλέπει με τον πληστηριασμό να ρευστοποιείται άμεσα το ακίνητό του, το ενυπόθηκο καταρχήν, το πρώτο ακίνητο αυτό που έχει δοθεί ως υποθήκη για να ληφθεί το δάνειό του. Θα βλέπει λοιπόν ότι ενώ πληστηριάζεται αυτό, δεν καλύπτεται η οφειλή. Διότι η οφειλή αυτή μέσα στα χρόνια, με τις προσαυξήσεις και τους στόχους, είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία τελικά του ποσού που έχει ληφθεί από τον πληστηριασμό, του πληστηριάσματος. Επόμενος, ο δανειολήπτης θα εξακολουθεί να οφείλει στην τράπεζα. Και θα εξακολουθεί, Σοφία, για ποιο λόγο? Γιατί οι εμπορικές αξίες, η οποία εμπορική αξία είναι η πρώτη τιμή εκκίνησης ενός πληστηριασμού πλέον, είναι στα τάρταρα, έχουν μείωση από 40% έως και 70% σε πάρα πολλές περιοχές. Επομένως,
αν ένα δάνειο έχει ληφθεί για 300.000 και τώρα η εμπορική του αξία είναι 80.000, μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια, αυτό. Τι υπόλοιπο αφήνει πίσω, ακόμα και με τον πληστηριασμό, έτσι, το ακίνητο. Αφήνει πίσω οπωσδήποτε 200-250.000 που κάτι πρέπει να τις κάνει η τράπεζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει είναι να συνεχίσει να πληστηριάζει και άλλα ακίνητα του δανειολήπτη ή του εγγυητή ή άλλων που συνέχονται στη σύμβαση του δανείου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι ο δανειολήπτης θα χάνει σε πολύ λίγο διάστημα όλη του την περιουσία. Από ή θα, περιουσίες, χάνει, λοιπόν. Θα χάνει και ο εγγυητής τη δική του περιουσία, έτσι, με ένα πάτημα πια κουμπιού σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Γιατί δεν θα καλύπτεται, έτσι, ολόκληρο το μέρος εξόφλησης της οφειλής. Μέχρι λοιπόν να καλυφθεί η οφειλή, η τράπεζα μπορεί να προχωρεί σε κατάσχεση και να πληστηριάζει ακίνητα του ίδιου ή των εγγυητών. Άρα βλέπουμε ότι, όπως το είχαμε γράψει κιόλας, παρόμοια λοιπόν είναι η διαδικασία για τους οφειλέτες στο δημόσιο, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία που μόλις δηλαδή προείπαμε τα στάδια. Παρόμοια είναι η διαδικασία, πράγματι προχωρούν και αυτοί σε κατασχέσεις έτσι και πληστηριασμούς ακινήτων πια και τραπεζικών λογαριασμών το δημόσιο, είτε αφορά σε εφορία είτε σε ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία λοιπόν είναι ίδια. Μέχρι να καλυφθεί η οφειλή η οποία έχει προσαυξήσεις και τόκους, θα πληστηριάζει και το επόμενο και το παραεπόμενο ακίνητο, έτσι. Ανάλγητα, έχουμε φτάσει πια σε εποχές που δεν υπάρχει έτσι, κοινωνική πολιτική πραγμάτων στην τράπεζα και το δημόσιο, διότι και αυτοί οι φορείς πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ρευστοποιημένα ποσά στα ταμεία τους.